Είδα στον ύπνο μου απόψε πως μικρίνες, πως έγινες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο. Κόκκινο τριαντάφυλλο, φρέσκο σαν άκοπο. Σ'είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα, πήγαινα που να σε βάλω. Όλη η γης είναι στήθος μου. Που να σε βάλω, που να σε βάλω. Είναι μια πράξη καταρχάς καλοσύνης. Δεν είναι ίσως αυτό πλεονασμός ή δεν είναι μια πράξη που προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε αυτό που κάνουμε. Είναι μια πράξη γενναιοδορίας απέναντι στους άλλους, αλλά και μια πράξη ενδεχομένως καλοσύνης απέναντι στον εαυτό μας. Λέει ο σεξ πρώτη ποίηση είναι η μουσική που ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του. Μία πύλη που σε οδηγεί στο να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Είναι σαν μία δική σου προσωπική εκπαίδευση. Έχει την ιδιότητα να σε θεραπεύσει, έχει τη δυνατότητα να σε κάνει να ανακαλύψεις πράγματα που ούτε εσύ ο ίδιος περίμενες ότι μπορεί να υπάρχουν στον ψυχισμό σου. Είναι ταξίδι. Είναι εικόνες, είναι συναισθήματα, είναι δημιουργία, είναι επαφή με κάτι πιο βαθύ. Μάλλον η λέξη ταξίδι προσδιορίζει όλα αυτά, γιατί νιώθω ότι όταν διαβάζεις ποίηση, ξεκινάς κάτι πάρα πολύ εσωτερικό, μία διαδρομή εσωτερική. Ένα ταξίδι εσωτερικό. Μία διαδρομή. Μία πύλη, πάνω και μέσα και πέρα, για να σε συναντήσεις, για να συναντηθείς. Να βλέπεις την ποίηση σαν ένα ταξίδι στην πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεγαλύτερα κείμενα της αρχαιότητας, μιλάω δηλαδή για τα ομηρικά έπη και τη βίβλο, περιλαμβάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Γράφτηκαν επειδή έγιναν αυτά τα μεγάλα ταξίδια και τα ταξίδια αυτά σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν πραγματικά, ήταν αλληγορικά. Ήταν ταξίδια που μέσα στη συλλογική συνείδηση ενός λαού ή μέσα στην συνείδηση ενός ατόμου πραγματοποιήθηκαν ανεξαρτήτως αν έγιναν πραγματικά. Η ποίηση εκφράζει μια πραγματικότητα που γίνεται δικιά μας χωρίς να είναι απαραίτητα δικιά μας. Μέσα στο χρόνο, η ανάγκη για επικοινωνία, για ρυθμό, για ενθύμηση, συντονίζει το λόγο. Δημιουργεί ποίηση. Η ποίηση είναι πιο αρχαία τέχνη του λόγου. Εμφανίζεται σε μια πάρα πολύ αρχαία εποχή, πριν τη γραφή, δηλαδή την εποχή της προφορικότητας ακόμα, γιατί ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να φτιάξει μύθους, θρησκευτικούς κυρίως, λατρευτικούς ή για κοινωνικές ανάγκες που έπρεπε να απομνημονεύσει. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα έπρεπε να επινοήσει τρόπους, ρυθμικούς κυρίως. Οπότε με αυτό το ρυθμό φτιάχνεται η πρώτη μορφή αυτού του λόγου, του ποιητικού λόγου. Αυτό που λέει ο Όμηρος, ότι άντρα μιέν επεμούσα πολύτροπον, δηλαδή καλή τη μούσα να έρθει, να τον βοηθήσει να τραγουδήσει για τον άντρα τον πολύτροπο, έτσι. Άρα δεν στηρίζεται στον εαυτό του μόνο, στηρίζεται κάτι που είναι υπεράνω αυτού. Στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. το ενδιαφέρον για την επική ποίηση εξασθενεί και κάνει την εμφάνισή της η λυρική ποίηση. Γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του και τις ιδέες του.
Προχωρώντας πλέον και με την ανακάλυψη γραφής και προχωρώντας η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός, βλέπουμε ότι ειδικά στην αρχαία Ελλάδα έχουμε αυτή την έκφραση, τη γέννηση της λυρικής ποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια άλλη ποίηση, μια ποίηση που εκφράζει συναισθήματα, σκέψεις, εικόνες, και είναι μια ποίηση του εγώ. Έχουμε δηλαδή αυτή την σχέση ενός εσωτερικού ανθρώπου που εκδηλώνεται πάλι με μουσικούς τρόπους. Αυτή η ποίηση λυρική είναι και πιο σύντομη ποίηση. Λέει λοιπόν ο Πίνδαρος, ίσκιος ονείρου άνθρωπος, μα σαν το βρει έγλει θεόσταλτη. Γιατί οι αρχαίοι πίστευαν ότι το να νικήσει τα πίθια ή ο παιδί με τα γόνα δεν το κάνεις εσύ. Σε βοήθησαν οι θεοί και το κάνεις. Η ποίηση που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των θεατών, η δραματική ποίηση, είναι η σύνθεση της επικής και της λυρικής ποίησης. Η αρχαία τραγωδία είναι ποίηση. Βγάζει τον άνθρωπο, τον θεατή, που όλη την μέρα από την αρχαιότητα που γεννήθηκε η τραγωδία εκεί είχε τα δικά του ζητήματα, την καθημερινή προσωπική του ζωή, και τον έφερνε εκεί, τον άφηνε στο μάρμαρο από όπου τον έπαιρναν οι ποιητές για να τον ταξιδέψουν σε διλήμματα, σε καταστάσεις άλλων ηρώων, των ηρώων της τραγωδίας, που όμως πολλά από αυτά τόσο έμοιαζαν με τον ίδιο και με τα δικά του ζητήματα. Και έτσι, δίνοντας και λύση ο τραγωδός στο τέλος, έβρισκε κι αυτός μια εναλλακτική λύση για τη δική του ζωή. Στην αρχαιότητα έχουμε και ένα τρίτο είδος ποίησης, που είναι η δραματική ποίηση. Το δράμα, δηλαδή η τραγωδία και η κωμωδία. Εκεί έχουμε ένα συνδυασμό αφηγηματικής και λυρικής ποίησης. Στο αρχαίο δράμα λοιπόν έχουμε και την ποίηση που συνοδεύεται από μέλος, αλλά και μια ποίηση που απλώς απαγγέλλεται. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, οι τρεις δρόμοι θα έλεγα, οι ποιητικοί, που συνεχίστηκαν για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 19ο αιώνα με διαφορετικούς τρόπους, επιβίωσαν. Στην σύγχρονη εποχή μας πλέον έχουμε πια περάσει, ειδικά στον 20ο αιώνα, σε ένα είδος που θα έλεγα ότι μπορεί να συνδυάσει και τα τρία. Έχουμε μια μίξη των ειδών, ειδικά όταν πάμε προς τον μοντερνισμό, τον υπερρεαλισμό. Έχουμε κατάργηση του παραδοσιακού μέτρου, της παραδοσιακής μορφής, και μπορεί να δούμε ακόμη και ένα πεζό ποίημα. Δηλαδή να έχουμε ένα κείμενο που νομίζουμε ότι είναι πεζό, στην ουσία είναι ποίημα αυτό. Γιατί είναι ποίημα? Γιατί η ποίηση έχει μία έννοια, πώς να το πω, ομορφιάς, τουλάχιστον μέσα στο δικό μου τον εγκέφαλο, είναι συνυφασμένη με την ομορφιά. Οι ποιητές πολλές φορές μας λένε πράγματα για την ανθρώπινη ψυχή, τα οποία δεν υπάρχουν στα βιβλία της ψυχιατρικής, ούτε στα βιβλία της ψυχολογίας, ούτε στα βιβλία των νευροεπιστημών. Χρησιμοποιώ την ποιήση ως ψυχοθεραπευτικό εργαλείο, γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ο άλλος αντιλαμβάνεται καλύτερα από κάποιο ποίημα. Είναι, να πούμε και πιο απλά, υπάρχουν πράγματα που υπάρχουν μόνο στα ποίηματα. Η ποίηση για μένα έχει κάτι το παρηγορητικό. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι λειτουργεί σαν μία κρύπτη όπου μπορείς να απομονωθείς, να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, τη σκέψη σου. Λειτουργεί και σαν αυτοεξορία, είναι δηλαδή μία πύλη.
ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές είναι ο Δροσίνης. Θα σου πω ένα βήμα. Πως αγαπώ το ξέρεις, πως με αγαπάς το ξέρω, πόσο πιστά στα αλήθεια για μας χτυπάει η καρδιά. Και με όλα αυτά υποφέρω, καλέ μου, και υποφέρεις. Παράξενος δεν είναι κανείς σαν αγαπά. Κοίταξε πόσα ωραία πράγματα λέει μέσα σε ένα ποίημα. Η ποίηση θεραπεύει μέσω του συναισθήματος. Όταν οι λέξεις υπερβούν τον εαυτό τους για να συναντήσουν την ουσία τους, τότε ίσως ο άνθρωπος μπορεί να βρει το δρόμο για την ψυχή του. Τότε ίσως οι λέξεις εκφράσουν την ουσία. Τότε ίσως αυτές οι υπερβατικές λέξεις γιατρέψουν την πληγή, αποκαλύπτοντάς την. Τότε ίσως. Αυτό που με εκφράζει και το έχω σαν έτσι δίδαγμα στη ζωή μου είναι ένα στίχος του Σολομού, του μέγιστου αυτού ποιητή, και ο στίχος είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου». Η βοηθάει στο να εξαγνίσει την ψυχή, θα έλεγα. Και να της δείξει αυτόν τον νέο δρόμο, αυτό το άλλο οξυγόνο, που θα της δώσει μια έξτρα ανάσα. Οι ρίζες της ανάσας που έλεγε ο Σεφέρης, εκεί βρίσκεται η ποίηση. Αφήνει αποχρώσεις στο λόγο του ο ποιητής, που αυτές οι αποχρώσεις, αυτά τα σημάδια, οι σημάνσεις αυτές χτυπούν κάποιες ευαίσθητες πλευρές της ψυχής του αναγνώστη. Εδώ σχετίζεται η ποίηση με την αυτογνωσία, δηλαδή τι βοηθάει η τέχνη και εν προκειμένου η ποίηση στο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του άνθρωπος. Τον βοηθά δηλαδή να απαλλαγεί από τα πάθη του, να απαλλαγεί από τις πλάνες του. Ζούμε μέσα σε πλάνες και να τον κάνουν να σταθεί κατά κάποιο τρόπο καθαρός απέναντι στο πεπρωμένο του και να δει το δρόμο της ζωής του καθαρότερα. Ναι. Αν είναι άξιος ο ποιητής. Πιστεύω ότι η ποίηση είναι η ίδια η ψυχή του ποιητή που θέλει στη δεδομένη στιγμή που γράφεται ένα ποίημα να επικοινωνήσει με την ψυχή του αναγνώστη. Η ποίηση λοιπόν που είναι μια προσπάθεια κατανόησης και βάθυνσης στην στο μυστήριο της ύπαρξης, σαφέστατα έχει σχέση και με την ψυχή, με ένα πράγμα που δεν ορίζεται. Μόνο μεταφορικά μπορεί να δώσει απάντηση κανείς και να μιλήσει για ένα πράγμα το οποίο δεν ορίζεται. Τι είναι η ψυχή? Είναι ένα κλειδί, ένα πασπαρτό που ανοίγει τις ψυχές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουμπήσει και να μην ανοίξει την ψυχή του ανθρώπου. Σε οποιαδήποτε γλώσσα, όπου και να απευθυνθεί, είναι ένα πράγμα που λες άνοιξε. Τώρα πώς και γιατί. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό σιχών ή κύμβαλον αλαλάζων. Αυτός,
ο εσωτερικός ρυθμός που συναντά έναν άλλον, αυτός ο ρυθμός που γίνεται παλμός, ένας παλμός που θυμίζει τον παλμό της καρδιάς, της δικής σου καρδιάς, αυτός ο εσωτερικός ρυθμός, αυτό είναι ποίηση. Παλμός σε κίνηση. Εννοούμε έναν εσωτερικό ρυθμό. Αυτό σου παίρνει καιρό να το ανακαλύψεις. Πάρα πολλοί που γράφουν νομίζουν ότι ο ρυθμός δεν υπάρχει αν δεν γράφει σημείο κατάληξη. Είναι λάθος αυτό. Ο ρυθμός πάντοτε υπάρχει. Εγώ το ανακάλυψα αυτό τυχαία, σε εισαγωγικά πάντοτε, όταν κάποτε ετοιμάζαμε σε μία επιμέλεια, δούλευα τότε σε ένα εκδοτικό οίκο και ετοιμάζαμε τα ποίηματα του Παπαδίτσα, την έκδοση. Έπρεπε εγώ να διαβάζω τα ποίηματα δυνατά και κάποιος να ελέγχει αν όλες οι λέξεις είναι στη θέση τους. Διαβάζοντας τα δυνατά, ανακάλυψα ότι ο ποιητής είχε έναν εσωτερικό ρυθμό που δεν το έχω καταλάβει μέχρι τότε. Χωρίς ρυθμό δεν υπάρχει ποιήση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να επιτευχθεί αυτή η ποιητική συγκίνηση, αν δεν έχουμε αυτόν τον ρυθμό, τον οποίο τον έχουμε μέσα μας. Για μένα είναι μέσα στην κίνησή μας, στο περπάτημα, στο τρέξιμο. Εγώ δηλαδή τρέχοντας μπορώ να παράξω ένα ρυθμό 5 όγδα, 7 όγδα, 9 όγδα ή 2 τέταρτα. Το πιο απλό βέβαια που το έχουν και οι δυτικοί είναι τα 2 τέταρτα. Η μουσική λοιπόν φέρνει την ποίηση πιο κοντά μας. Μας την κάνει λίγο πιο προσιτή, πιο κατανοητή και τέλος πάντων μας ανοίγει το δρόμο αν θέλουμε και εμείς να την ψάξουμε λίγο περισσότερο, να την κατανοήσουμε με άλλο τρόπο. Το τραγούδι του Θοδωράκη, το με τις δικαιοσύνης, τα ωραία λόγια, το φοβερά που λέει ο Μίχης ο Θοδωράκης, που έχουν κάτι το αγωνιστικό μέσα, γιατί στον αγώνα έχεις να κάνεις και με την εθνική μας υπόθεση, δηλαδή σηκώνουμε ελληνική σημαία εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, και όλα αυτά σε ανεβάζουν, σε ξεσηκώνουν, ώστε να το δεις και από την πλευρά σαν επαναστάτης, ας πούμε, ότι κάτι προσφέρεις εκείνη την ώρα, γιατί έχει υπόψη σου ότι όλη την ώρα όλη η Ελλάδα είναι πάνω σου. Και επομένως εκεί εσύ είσαι ο ήρωας που σηκώνεις την ελληνική σημαία. Έτσι. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τα τραγούδια αυτά σε ανεβάζουν και σε σηκώνουν πριν από τους αγώνες. Και αυτό επίσης είναι πολύ ποιητικό για μένα. Παρατήρηση. Ενδοστροφή. Ανακάλυψη. Ψηφίδες. Κομμάτια του παζλ. Αναζητώντας τη μεγαλύτερη εικόνα. Ενθύμηση. Λύτρωση. Λύτρωση από την ψευδαίσθηση, το ψέμα, την αυταπάτη. Επικοινωνώ με το μέσα, με το πάνω, με το δίπλα. Επικοινωνία που λυτρώνει, που ανυψώνει, που ενώνει. Η ποίηση βοηθά τον αναγνώστη να αποκαλύψει ο ίδιος πτυχές του εαυτού του που δεν τις είχε
γνωρίσει και την ίδια στιγμή να δώσει κάποιες λύσεις στα διλήμματά του, στις αντιφάσεις του, σε όλα εκείνα που τον εγκλωβίζουν σε μία καθήλωση. Είναι δηλαδή ο λυτρωτικός ρόλος της ποίησης. Η ποίηση αγγίζει και περιγράφει και ερμηνεύει κάποιες σκέψεις και κάποια στοιχεία του ψυχισμού του αναγνώστη που ίσως και ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν έχει σκεφτεί να τα εντοπίσει. Και διαβάζοντας ο αναγνώστης ένα ποίημα, ενδεχομένως να ταυτίζεται με αυτά που γράφει ο ποιητής. Πολλές φορές διαβάζω ένα ποίημα και νιώθω ότι αυτό που εκφράζει ο ποιητής έχει γραφτεί αποκλειστικά για μένα. Τότε αυτό το ποίημα έχει πετύχει το στόχο του. Με την ποίηση προσπαθούμε να δώσουμε στο άγνωστο το μέρος που του ανήκει. Ο ρόλος της ποίησης είναι να μας θυμίσει ποιοι ακριβώς είμαστε, καταρχάς. Είναι να μας φέρει σε επαφή με τον αληθινό εαυτό μας. Το επικό μου χρέος, όλοι μου οι πρόγονοι, οι συνεχώς παρόντες, ο Οδυσσέας, ο Ηρακλής, ο Διγενής Ακρίτας, ο Ρήγας, ο Βενιστιλής και οι Κολοκοτρωναίοι, στη μνήμη μου σφινώσανε για επικό μου χρέος. Και ο πιο όμορφος και στιβαρός, ο Μαρμαρένιος Κούρος, έβαλε το κεφάλι του την τέχνη να λατρέψω. Και ρίζωσε θεμέλιο συνέχεια των ποδιών μου και μου είπε, μη με λησμονάς, τι εγώ θα σε στηρίζω. Μαζί σου πάρε μου όπου πας για να σε καμαρώνω, όπου κι αλάμψεις να χαρώ και όπου στηθώ να δράσεις. Κι όπου είναι ο δρόμος λασπερός, μην πέσεις και βουλιάξεις. Βάλε με μένα κατά γης και πάτα στο κορμί μου. Κι όταν θελήσεις να εμπνευστείς τους άθλους, την ορμή μου, περίσσια η κληρονομιά, έλα να με ξεθάψεις. Γιατί το άσπρο σκούριασε, μελάνιασε το γαλάζιο, γιατί για φως διψάσαμε για λευτεριά και αλήθεια. Και οι ποιητές, ας πούμε, δεν είναι άνθρωποι που απλώς βάζουν τις λέξεις όμορφα τη μια δίπλα στην άλλη. Πολλές φορές καταφέρουν να απαντούν σε μεγάλα διλήμματα ή προβλήματα της ζωής με ένα εμφάνταστο και δημιουργικό τρόπο. Ψάχνοντας τον συνομιλητή, τον ακροατή του νοήματος, ανοίγεις την πόρτα, τη δική σου πόρτα, στην ποίηση. Και ίσως το ποίημα είναι η δημιουργία ενός φανταστικού αναγνώστη, ενός ιδανικού συνομιλητή, ο οποίος εκείνη την ώρα θα μπορέσει να σε αφουγκραστεί όσο γίνεται καλύτερα και να έρθει κοντά σου. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά να ανακαλύψεις, να εκθέσεις την ψυχή σου, το συναίσθημά σου, τη σκέψη σου, δεν έχεις πολύ χώρο για, πώς να το πω, για σχήμιες. Εγώ πιστεύω πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Μετά πιστεύω ότι ένας ποιητής πρέπει να είναι ένας πολύ καλός παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή και του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων. Και από αυτήν την έννοια είναι ένας πολύ καλός ψυχολόγος. Έχουμε την ανάγκη να δούμε μέσα μας αυτό το βάθος μας είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει τον καθένα από εμάς να γίνει ποιητής. Ο ποιητής δεν λέει ποτέ μονάχα ένα πράγμα και αν το πράττει αυτό μάλλον είναι ένας κακός ποιητής. Τα ποίηματα είναι ανοιχτά και κάθε αναγνώστης βλέπει σε αυτά τα πράγματα που εκείνος θέλει και έχει ανάγκη να δει. Δεν είναι ποίηση οτιδήποτε αναπαράγεται και δεν δίνει αυτό το κάτι καινούριο. Και οπότε καταλήγεις να μένεις με αυτά που ήδη ένιωθες ή με αυτά που ήδη γνώριζες.
Αν κάποιος αρχίζει να γράφει ποίηση για να γίνει αρεστός ή για να γίνει γνωστός ή για να κατακτήσει τις κορυφές της δόξας, μάλλον ξεκινάει λάθος. Είναι μία μάχη για τον εαυτό σου για να μπορείς να να δημιουργήσεις τέχνη, σε οποιαδήποτε τέχνη. Πόσο μόνο στην ποίηση που είναι ακόμα πιο εσωστρεφής και πιο χρειάζεται να σκάψεις πιο βαθιά μέσα σου. Η ποίηση μπορεί να σε ταξιδέψει. Προτιμά αυτούς που είναι ανοιχτοί στην αλλαγή, στην όραση, στην ακοή. Ευαίσθητοι να δουν κάτω από τα πλακάκια μια θάλασσα, σε ένα κόκκο άμμου το σύμπαν. Προτιμά αυτούς που μπορούν να ανατρέψουν το σενάριο, να τεμαχίσουν τη λογική, να χορέψουν με τις λέξεις, να σπάσουν το είδωλο στον καθρέφτη, να αναζητήσουν το βάθος των ενιαίων, να γιατρέψουν τις πληγές με φαντασία ενεργή. Ποιητές μοιάζουν με θαυματοποιούς, πιστεύουν στα θαύματα, γιατί τα δημιουργούν. Οι ρομαντικοί πιστεύουν ότι η ποίηση είναι αυτή η υπέρβαση, δηλαδή ότι σου δημιουργεί μια ουτοπική συνείδηση ή σου προτείνει μια ουτοπική συνείδηση. Οι μοντέρνοι ποιητές σου δείχνουν μια βαθύτερη σχέση των πραγμάτων ή μια βαθύτερη ανατροπή των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλών ειδών ποιητές, έτσι, ένας υπερεαλιστής ποιητής με το ποίημα του σου ανατρέπει την πραγματικότητα. Ο ποιητής προφήτης που σπανίζει σήμερα, αλλά μέχρι και το 19ο αιώνα είχαμε αυτόν τον τύπο το ποιητή. Ο ποιητής δηλαδή που βλέπει οραματικά, βλέπει τον κόσμο, δημιουργεί νέους κόσμους με την ποιησή του. Έχουμε ένα άλλο είδος ποιητή που και σήμερα τον βλέπουμε και θα έβλεπα σχεδόν διαχρονικά αυτό το είδος του ποιητή, όπου είναι ο ποιητής ο στρατευμένος ποιητής, δηλαδή η ποιήση της στράτευσης. Είναι λοιπόν ο ποιητής που γράφει ποίηματα θρησκευτικού περιεχομένου. Έχουμε τον κοινωνικό ποιητή, δηλαδή τον επαναστάτη. Τέτοια παραδείγματα έχουμε τον Ουγγό ή τον Μαγιακόφσκι, για να θυμηθώ. Σε εμάς εδώ ο Ρίτσος έχει γράψει τέτοια ποίηματα. Με στόχο αυτή η ποίηση να κινητοποιήσει πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε ποιος είναι τελικά ο ποιητής και γιατί η ποίηση δεν λειτουργεί σήμερα. Δεν λειτουργεί σήμερα γιατί η ανάγνωση δεν λειτουργεί σήμερα. Γιατί είμαστε όλοι πολύ βιαστικοί μες στην καθημερινότητά μας. Γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε και δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε και να αναμετρηθούμε τον εαυτό μας. Πώς μπορείς να αναμετρηθείς με ένα ποίημα το οποίο σε φέρνει πάλι αντιμέτωπο με τον εαυτό σου? Η ειλικρίνεια είναι η πιο δυνατή μορφή ποίησης. Μόνο η αλήθεια μπορεί να μας ανυψώσει από τη θολούρα της επανάληψης. Μόνο η ειλικρίνεια κάνει ένα ποίημα αληθινό. Μόνο που ο ποιητής οφείλει να υπηρετεί το ποίημα, όπως και το ποίημα τον ποιητή, και να μην ξεγελά ο ένας τον άλλον. Η ειλικρίνεια, ποιος την αντέχει για να γίνει αληθινός ποιητής? Δεν μπορεί το ποίημα να είναι καλύτερο από μένα και αυτό πολλές φορές μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Σαφέστατα υπάρχουν και ποιητές που είναι άλλοι στην πραγματική του ζωή και άλλοι στο ποίημα. Είναι πολύ καλύτεροι ποιητές στο χαρτί παρά στην καθημερινότητά τους ως άνθρωποι. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να μην συμβαίνει αυτό. Είναι η ζωντανή εικόνα του ποίηματος ο ποιητής. Άρα θα πρέπει αυτή η ζωντανή εικόνα να ανταποκρίνεται σε κάποια σημεία έστω σε αυτό που έχει γράψει. Μπορεί να νικήσει το θάνατο. Τι μπορεί να νικήσει το θάνατο? Αν όχι η αγάπη, τότε τι? Η αγάπη. Ό,τι αγαπάς. Ό,τι αγάπησες. Ό,τι σε αγάπησε. Αληθινά. Εν υπάρχει. Δεν έχει θάνατο. Είναι αθάνατο.
θυμάσαι? Ποιεί συνεχώς στιγμές επαγρύπνησης. Όταν πεθάνω, θέλω να με θάψετε στο ριζοκάρπασο, κατά τα μέρη της Τρασιάς. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Μαζί με τους προγόνους μου να χαίρομαι του βασιλιά του Τράχιου, τ' αρχαίο τοπίο. Τον ήλιο, όπως όταν ήμουν παιδί, να βλέπω να ανατέλει από τη θάλασσα στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα και να δει στις χαρουπιές της μάνας μου στον Άγιο Φίλο. Η ποίηση ίσως και να είναι η μόνη που να μπορεί να ξεπερνά τον θάνατο, ακριβώς γιατί μπορεί να βλέπει πιο μπροστά, παραπέρα, και με αυτόν τον τρόπο, ίσως προπορευόμενη, να μπορεί και να τον ξεπερνά. Ο Καβάφης έχει υπερβεί το θάνατο. Είναι ο πιο, μετά τον Όμηρο, πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας σε όλο τον κόσμο. Έχει υπερβεί το θάνατο, γιατί ό,τι έχει γράψει εξακολουθεί και συγκινεί, εξακολουθεί και απασχολεί και εξακολουθεί και προβληματίζει. Γράφουμε ποίηματα για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Με την έννοια ότι για να διαρκέσουμε εμείς περισσότερο στον χρόνο. Η σχέση της ποίησης με το θάνατο είναι μία σχέση που υπάρχει στο Διηνεκές. Ο θάνατος γενικά προσγειώνει τον άνθρωπο και τον κάνει καλύτερο όταν το έχει κατά νου ότι δεν είναι αιώνιος, αλλά οι πράξεις οι οποίες θα αφήσει, τα έργα του, αυτά μπορεί να γίνουν αιώνια αν είναι σημαντικά και εμπνέουν. Πιστεύω ότι ειδικά στο θάνατο η ποίηση είναι απαραίτητο στοιχείο για να αντιμετωπίσεις το θάνατο. Ίσως αυτός είναι και ένας τρόπος κάποιος να πολεμήσει τον θάνατο, υπό την έννοια ότι όταν ζεις και έχεις άφθονες ποιοτικές εμπειρίες, μπορείς σε λίγο χρόνο να ζήσεις πράγματα τα οποία άλλοι ίσως δεν τα έζησαν σε πολλές ζωές. Θα ήθελα γι' αυτό να σας διαβάσω κάτι, δηλαδή, που έχει πει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Ελίτης, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η μόνη οδός, λέει, για να υπερβούμε τη φθορά είναι η ποίηση, με την έννοια που ο θάνατος είναι η μόνη οδός για την Ανάσταση. Η ποίηση μπορεί να έρθει και με μία προσευχή. Είναι ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, προς το σύμπαν, προς την ανθρωπότητα. Αν έχεις ελεύθερη την ψυχή σου και τη φαντασία σου και τη δημιουργικότητά σου, τα πάντα μπορούν να γίνουν ποίηση. Ποίηση μπορεί να βρεις σε μία όμορφη πράξη. Είναι παντού και αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια. Να βλέπεις. Να βλέπεις με τα μάτια ανοιχτά. Να βλέπεις. Να βλέπεις και με τα μάτια κλειστά. Να βλέπεις. Πέρα από το αυτονόητο. Πέρα από τα όρια. Να βλέπεις. Να βλέπεις την ποίηση. Αλλά κυρίως, να βλέπεις το λόγο της ποίησης. Της δικής σου ποίησης. Και μετά έρχομαστε στον Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος στο Άξιον Εστί τελειώνει με αυτό το φοβερό «Εάν ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας». Οπότε είμαστε και εφήμεροι και μικροί, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλοι και αιώνιοι.